Σήμερα θα μιλήσουμε μαζί για την αρτηριακή υπέρταση, που αλλιώς αποκαλείται και σιωπηλός δολοφόνος, και από τις πιο συχνές συνοσηρότητες αγκοσμίως. Υπολογίζεται λοιπόν ότι 1,28 δισεκατομμύρια ενήλικες ηλικίας μεταξύ 30 έως 80 ετών παγκοσμίως έχουν υπέρταση, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η μισή περίπου, το 46% των ενηλίκων αυτών, δεν γνωρίζουν ότι έχουν την πάθηση και λιγότεροι από τους μισούς διαγνώσκονται ωστόσο και αντιμετωπίζονται. Περίπου ένας στους πέντε έχει την πάθηση αυτή, την υπέρτασή του, υπό έλεγχο και δυστυχώς είναι η κύρια αιτία πρόωρου θανάτου παγκοσμίως. Βλέπουμε εδώ ότι η Ελλάδα βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συχνότητα της υπέρτασης. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για αυτήν και για την θεραπευτική προσέγγιση. Λοιπόν, αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη 30ετίας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet το 2021 και χρησιμοποίησε 104 εκατομμύρια συμμετέχοντες από 200 περίπου χώρες. Και τι μας έδειξε? Μας έδειξε ότι τα τελευταία 30 χρόνια οι ενήλικες μεταξύ 30 έως 79 ετών από 650 εκατομμύρια που ήταν διπλασιάστηκαν και έφτασαν 1,28 δισεκατομμύρια, όπως είπα και προηγουμένως, που πάσχουν από υπέρταση. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε να μιλήσουμε για το τι εστί υπέρταση. Εδώ έχουμε μία διαμάχη χρόνων μεταξύ της Ευρωπαϊκής και της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας, όπου θα έρθει κάπως να δώσει μία λύση η Παγκόσμια Εταιρεία. Οι Αμερικανοί λένε ότι υπέρταση, όταν μιλάμε για υπέρταση, μιλάμε για τιμές της τάξης του πάνω από 130 συστολική με 80 διαστολική. Οι Ευρωπαίοι λένε πάνω από 140 με 90, ωστόσο θέλουμε τιμές κάτω από 130 με 80 σε άτομα που έχουν πολύ υψηλό καρδιακό κίνδυνο. Και έρχεται λοιπόν η Παγκόσμια Εταιρεία και λέει: συμφωνώ με τους Ευρωπαίους, ωστόσο δεν θα μας χάλαγε να έχουμε τους ασθενείς μας, τα άτομα τέλος πάντων με πίεση, καλύτερα κάτω από 130 με 80. Οπότε 130 με 80 είναι το ιδανικό, ωστόσο ο ορισμός της υπέρτασης είναι πάνω από 140 με 90. Η ταξινόμηση λοιπόν της υπέρτασης, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους, παραθέτω και τους Αμερικανούς, ωστόσο είμαστε στην Ευρώπη, οπότε θα μείνω στον ευρωπαϊκό ορισμό, είναι ότι ιδανικά θα ήταν καλό να έχουμε κάτω από 120. Ωστόσο, 120 με 130 είναι φυσιολογική. 130 με 139 είναι φυσιολογική, αλλά σε υψηλά επίπεδα. Και μετά έχουμε την υπέρταση πρώτου βαθμού, 140 με 159, δευτέρου, 160 με 179 και τρίτου βαθμού, ή αλλιώς υπερτασική κρίση, όπως τα πούν οι Αμερικάνοι, με πάνω από 180 και πάνω από 110 η διαστολική. Η αρτηριακή υπέρταση ως επιτοπλίστων είναι ιδιοπαθής. Η πλειοψηφία των 90 με 95% που πάσχουν από υπέρταση δεν έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα το οποίο να δικαιολογεί την πάθησή τους. Ωστόσο, υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 5 με 10% που δεν είναι διόλου καταφρόνητο, γιατί μιλάμε για 1,28 δισεκατομμύρια, οπότε ένα 5% είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπου πάσχει από κάποια νόσο που θα οδηγήσει στην εμφάνιση υπέρτασης. Μπορεί να είναι του παρενχήματος του νεφρού, μπορεί να είναι νεφραγγειακής αιτιολογίας υπέρταση, υπερλειτουργία των επινεφριδίων, όπως ο χρωμοκύτωμα, σύνδρομο Cushing και πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός, ορμονολογικές διαταραχές όπως ο υποθυροειδισμός, που είναι και πολύ συχνός και στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα παγκοσμίως, η στένωση του ισθμού αορτής, νευρογενή αίτια με νούμερο 1, την αποφρακτική άπνοια του ύπνου, πολύ συχνή, ιδίως σε άτομα παχύσαρκα, περισσότερο άντες, και αδιάγνωστη πολλές φορές, γιατί το άτομο δεν το καταλαβαίνει. Ο σύντροφος είναι αυτός που θα μας μιλήσει για τις άπνοιες του ασθενούς. Σπάνια γενετικά νοσήματα, υπέρταση κύσης και φυσικά φαρμακευτική αρτηριακή υπέρταση, επαγόμενη από τη χρήση αντισυλληπτικών, είτε μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, είτε συμπαθομιμητικών. Είπαμε όμως ότι το 95% που πάσχει απλά εμφανίζει υπέρταση χωρίς να έχει κάποια αιτία να το δικαιολογεί. Δεν θα εμφανίσουν όμως όλη η υπέρταση και σίγουρα δεν έχουν όλη την ίδια πιθανότητα να εμφανίσουν υπέρταση. Παρατηρούμε λοιπόν ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα γονίδια. Κάποιος που έχει πρώτου βαθμού συγγενή με υπέρταση, τον πατέρα του, τη μητέρα του, έχει διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσει και αυτός υπέρταση. Επίσης, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το από πού προέρχεται ο καθένας.
Φαίνεται ότι οι Αφροαμερικανοί και οι Ασιάτες έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στην αρτηριακή υπέρταση από ό,τι οι υπόλοιπες φυλές. Και επίσης, ένας στους τέσσερις άνδρες και μία στις πέντε γυναίκες θα εμφανίσουν υπέρταση, με το ποσοστό όμως να αυξάνεται στις γυναίκες όσο περνούν τα χρόνια. Και βέβαια το περιβάλλον, το οποίο αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα σε όλες σχεδόν τις νόσους, όπου είναι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, η παχυσαρκία φυσικά, το έντονο στρες, η κατάχρηση αλκοόλ, το κάπνισμα, η αύξηση της ηλικίας και η αυξημένη κατανάλωση άλατος. Πέραν λοιπόν από το αν κάποιος είναι υπερτασικός ή δεν είναι υπερτασικός, έχουμε και άλλα δύο μοτίβα. Τα μοτίβα αυτά είναι η κεκαλυμμένη υπέρταση, όπου μιλάμε για ασθενείς που στο ιατρείο μας δεν παρατηρείται κατά τη μέτρηση της πίεσής τους υπέρταση, ενώ στο σπίτι μας αναφέρουν ότι έχουν υπέρταση, ότι έχουν πάνω από 140 με 90 πίεση. Και φυσικά έχουμε και την υπέρταση της λευκής μπλούζας, που είναι αρκετά συχνή σχετικά, όπου ο ασθενής θα έρθει στο ιατρείο μας και θα έχει υπέρταση, ωστόσο στο σπίτι του δεν θα εμφανίσει. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το πώς θα προβούμε στη διάγνωση. Καλό θα ήταν στον ευρύτερο πληθυσμό, με ή χωρίς παράγοντες, μετά από κάποια ηλικία, κάθε πέντε χρόνια να γίνεται και μια τυπική μέτρηση της αρτηριακής πιέσεως. Εάν σε κάποια από αυτές τις μετρήσεις έχει αυξημένη, έχει φυσιολογική αλλά σε αυξημένα επίπεδα, 120 με 129, καλό είναι να γίνεται τουλάχιστον ανά τρία χρόνια μια μέτρηση. Φυσικά, αν έχει 130 με 139, θα πρέπει να σκεφτούμε την κεκαλυμμένη υπέρταση, που ενδεχομένως ο ασθενής να έχει πραγματικά υπέρταση σπίτι του και απλά στο ιατρείο μας να μην μπορούμε να την πιάσουμε. Αλλά καλό θα ήταν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ο ασθενής να επισκέπτεται τον γιατρό ή και να μετριέται μόνο στο σπίτι του. Και φυσικά, όταν μιλάμε για υπέρταση πάνω από 140 με 90, μπορεί η διάγνωση να γίνει είτε με μετρήσεις στο ιατρείο, είτε με μετρήσεις κατοίκων. Στο ιατρείο, λοιπόν, θα πρέπει ο ασθενής μας να είναι ήρεμος. Καλό θα ήταν, εάν έχουμε κάποιο ηλεκτρονικό μηχάνημα, να μην βρισκόμαστε και στο χώρο για 5-6 λεπτά. Εάν θέλουμε ίδια να μετρήσουμε, να καθίσουμε να συζητήσουμε λίγο με τον ασθενή, να χαλαρώσει, να αστειευτούμε και λίγο. Θα πρέπει να πάρουμε τρεις μετρήσεις, μεσοδιάστημα 1-2 λεπτά ηρεμίας, και να πάρουμε το μέσο όρο των δύο τελευταίων μετρήσεων. Αυτή είναι και η πιο αξιόπιστη μέθοδος για να μετρήσουμε ρεαλιστικά την αρτηριακή υπέρταση, την αρτηριακή πίεση στο ιατρείο μας. Φυσικά, μπορεί να γίνεται και μέτρηση κατοίκων. Είναι καλό, αν έχουμε και έναν υπερτασικό ασθενή, να τον εκπαιδεύσουμε σωστά, ώστε να παίρνει σωστές μετρήσεις, να βρίσκεται σε ένα ήσυχο δωμάτιο, με καλές συνθήκες, με καλή θερμοκρασία, να μην έχει προηγηθεί τα τελευταία 30 λεπτά κάποιου είδους άσκηση, να μην έχει καπνίσει ή πιει καφέ, να έχει αδειάσει και την κίστη του ώστε να μην πιέζεται, να ηρεμήσει για 3 με 5 λεπτά και να κάνει ακριβώς το ίδιο που είπαμε και στο ιατρείο. Δηλαδή, τρεις μετρήσεις με τουλάχιστον ένα λεπτό κενό ανάμεταξύ τους. Παίρνει λοιπόν το μέσο όρο των δύο τελευταίων μετρήσεων και φυσικά του εξηγούμε ότι πρέπει να κάθεται σε αυτή τη θέση όπως βλέπουμε εδώ στην εικόνα μας. Εάν δεν μπορούμε να πιάσουμε αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, αλλά έχουμε αυξημένη κλινική υποψία, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα holder πιέσεως. Το holder πιέσεως είναι αυτό εδώ το μηχανάκι που βλέπουμε. Είναι μικρό, μπορεί να το στηρίξει στο παντελόνι του ή στο νόμο του, στη ζώνη του τέλος πάντων, ο ασθενής, και έχει για 24 ώρες την περιχειρίδα, με την οποία μπορεί να κάνει κανονικότατα όλες τις δουλειές και να ασκηθεί και να κάνει το οτιδήποτε, να κοιμηθεί. Ωστόσο, πρέπει να προσέχει τη στιγμή που φουσκώνει, να μην κάνει κάτι με το χέρι που γίνεται η μέτρηση. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, οι βλάβες που προκαλούν τα αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πιέσεως σε πάρα πολλά όργανα, σε όργανα στόχους. Ένα πολύ σημαντικό από αυτά είναι και η καρδιά. Βλέπουμε ότι το 69% των ανθρώπων που πρώτη φορά παθαίνουν κάποιο έμφραγμα έχουν αρτηριακή υπέρταση. Η αρτηριακή υπέρταση μπορεί να βλάβει στην καρδιά με διάφορους τρόπους, είτε μέσω δημιουργίας αθεροσκλήρυνσης και στεφανίας νόσου, είτε μέσω υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, η οποία βλέπει μπροστά
στενωμένες αρτηρίες, έχουμε δηλαδή αυξημένο μεταφορτίο, και έτσι για να ανταποκριθεί η καρδιά στο έργο της και να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως αντλία, προσπαθεί να εξωθεί όλο και περισσότερο αποτελεσματικά το αίμα, υπερτρέφεται για να το επιτύχει αυτό και εν συνεπία πέρα από την υπερτροφία έχουμε και καρδιακή ανεπάρκεια, αρχικά με συντηρημένο και αργότερα με μη συντηρημένο κλάσμα. Επίσης, πολύ, πολύ σημαντική είναι η επίπτωση της αρτηριακής πίεσης στον εγκέφαλο. Το 77% των ανθρώπων που πρώτη φορά έπαθαν εγκεφαλικό είχαν από το ιστορικό τους συνήθως αδιάγνωστη αρτηριακή υπέρταση. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αρτηριακή πίεση όταν αυξάνεται μπορεί να προκαλέσει είτε αιμορραγικά είτε ισχυμικά αγκιακά εγκεφαλικά, που είναι πολύ σημαντικό και για την ποιότητα ζωής αργότερα του ατόμου και το πώς θα επανέλθει από ένα εγκεφαλικό. Βέβαια, πολύ μεγάλο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει η αρτηριακή υπέρταση στους νεφρούς, προκαλώντας νεφρική ανεπάρκεια και μάλιστα αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία νεφρικής ανεπάρκειας, με πρώτη φυσικά το διαβήτη. Τέλος, μπορεί και πλήττει σημαντικά όλα τα αγγεία όλων των ειδών, είτε των στεφανίων όπως είπαμε νωρίτερα, είτε των καροτίδων. Μπορεί να έχουμε ενώσει των καροτίδων, στένωση ή και έμβολα που θα φύγουν και θα μας δώσουν εγκεφαλικά. Μπορεί να έχει υπερτασική αμφιλιστροειδοπάθεια που θα οδηγήσει σε τύφλωση. Μπορεί να έχει ανέβρισμα κοιλιακής ή θωρακικής αορτής. Και φυσικά περιφερειακή αρτηριοπάθεια, πάρα πολύ σημαντική. Θα δούμε και στην πορεία πώς μπορούμε να τη διαγνώσουμε. Πολύ σημαντικό δεν είναι μόνο φυσικά η διάγνωση της υπέρτασης, αλλά και τη διερεύνηση που θα κάνουμε για τις βλάβες που έχουν υποστεί τα όργανα στόχοι. Στο βασικό screening που κάνουμε είναι φυσικά ένα καρδιογράφημα. Μπορούμε να κοιτάξουμε καλά στην οξία φάση για ένα επεισόδιο, ένα στεφανείο, ένα έμφραγμα, αλλά και γενικότερα, χωρίς να πονάει ο ασθενής ή να περνάει κάποιο έμφραγμα, μπορούμε να κοιτάξουμε για τυχόν υπερτροφία της αριστερής κοιλίας και αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια. Μπορούμε να κοιτάξουμε επίσης από τα ούρα το πηλίκο αλβουμίνης κρεατινίνης για να εξετάσουμε πιθανή νεφρική νόσο. Φυσικά την κρεατινίνη των ούρων, το EGFR, την κάθαρση που κοιτάμε πόσο καλά φιλτράρει ουσιαστικά ο νεφρός το αίμα και φυσικά μια ενδοσκόπηση για να αποκλείσουμε την αρτηριακή αμφιλιστροειδοπάθεια. Ιδίως σε ασθενείς με δευτέρου ή τρίτου βαθμού υπέρταση. Μπορούμε να κάνουμε και άλλες εξετάσεις βέβαια σε δεύτερο χρόνο, έναν υπέρηχο καρδιάς, έναν υπέρηχο καροτίδων αν έχουμε αυξημένη κλινική υποψία για να εξετάσουμε τυχόν στένωση, έναν υπέρηχο κοιλίας και έναν ντόπλερ αν υποπτευόμαστε κάποιο ανέβρισμα, να ελέγξουμε το σφυροβραχιώνιο δείκτη για περιφερειακή αρτηριοπάθεια, να τσεκάρουμε για τυχόν συμπτώματα που θα μας οδηγήσουν σε συμφόρηση και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και φυσικά ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουμε και απεικόνιση του εγκεφάλου για τυχόν αγκιακό εγκεφαλικό. Ειδικώς σε ασθενείς με ιστορικό, έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα guidelines της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του 2018 για το πότε θα θεραπεύσουμε, πώς θα κινηθούμε. Ουσιαστικά, σε ασθενείς με δευτέρου ή τρίτου βαθμού υπέρταση και οποιοδήποτε καρδιαγιακό κίνδυνο, οπωσδήποτε θα ξεκινήσουμε θεραπευτική αγωγή μαζί φυσικά με την τροποποίηση του τρόπου ζωής. Στους ασθενείς με τύπου 1, όταν λέμε τύπου 1, εννοούμε 140 με 159. Θα κάνουμε μία τροποποίηση του τρόπου ζωής και ανάλογα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και τις συνοσιρότητες, εάν μπορέσουμε να το ελέγξουμε, ίσως να μην χρειαστούμε και αντιπερτασική αγωγή. Έχει πιο αναλυτικά και άλλες οδηγίες. Εννοείται ότι σε ασθενείς με υψηλού βαθμού πίεση, αλλά στα φυσιολογικά πλαίσια, 130 με 139, θα επιδιώξουμε αλλαγές στο lifestyle, αλλαγές στον τρόπο ζωής και στη συνήθεια του ασθενούς, πριν προβούμε σε αντιπερτασική αγωγή. Εδώ λίγο πιο συνοπτικά, βλέπουμε στην αρχή τροποποίηση του τρόπου ζωής, grade 1, τροποποίηση του τρόπου ζωής και αν υπάρχει ο κίνδυνος, αν έχει κίνδυνο ο ασθενής μας, φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, επανέλεγχος μετά από 3 με 6 μήνες, εάν δούμε ότι δεν μπορούμε να την ελέγξουμε απλά με τον έλεγχο της αγωγής. Και δεύτερου βαθμού και τρίτου βαθμού, κατευθείαν μαζί με την τροποποίηση του τρόπου ζωής και φαρμακευτική αγωγή. Θέλουμε μέσα σε 3 μήνες να έχουμε ρυθμίσει όσο καλύτερα γίνεται την αρτηριακή πίεση.
Λοιπόν, όταν μιλάμε για αλλαγή του τρόπου ζωής, τι εννοούμε? Εννοούμε αρχικά να διακοπούν οι κακές συνήθειες. Διακοπή του καπνίσματος, να μειωθεί το σωματικό βάρος, παχυσαρκία, πολύ, πολύ σημαντική συνοσιρότητα για την αρτηριακή πίεση. Και όπως είπαμε, ένας παχύσαρκος είναι πολύ πιθανό να πάψει και από σύνδρομο πνικής άπνοιας. Διορθώνοντας λοιπόν αυτό, ενδεχομένως να διορθώσουμε και την εμφάνιση υπέρτασης. Αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. Οι οδηγίες λένε ότι καλό θα ήταν τουλάχιστον 30 λεπτά αερόβιας άσκησης, δηλαδή ένα γρήγορο περπάτημα, 5 με 7 φορές την εβδομάδα ή και περισσότερο αν έχει αντοχές ο ασθενής μας, αν δεν είναι πολύ μεγάλος. Φυσικά να μειώσουμε την πρόσληψη άλατος με 5 με 6 και λιγότερο γραμμάρια ημερησίως. Μείωση της πρόσληψης αλκοόλ, να μην γίνεται κατάχρηση. Καλό θα ήταν λίγα ποτά την ημέρα, 20 με 30 γραμμάρια για να είμαστε λίγο πιο σωστοί, εθανόλ στους άνδρες, ενώ 10 με 20 στις γυναίκες. Και φυσικά αύξηση κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών με χαμηλά όμως λιπαρά, ενώ θέλουμε να περιορίσουμε και την κατανάλωση του κόκκινου κρέατος. Λοιπόν, τα όπλα που έχουμε στη φαρέτρα μας λοιπόν, για την φαρμακευτική προσέγγιση του θέματος είναι πολλά. Τα κυριότερα, αυτά που λέμε πρώτης γραμμής, είναι τα διουρητικά, με νούμερο ένα αυτή τη στιγμή τα θιαζιδικά, που ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις όπως νεφρική ανεπάρκεια θα προτιμήσουμε τη φουροσεμίδη, δηλαδή τα διουρητικά αγγείλης. Η αναστολή διάβλωνας βεστίου, όπως είναι η αμνοδιπίνη, η νεφεδιπίνη, αλλά και η βεραπαμίλη-γλυκαζέμη, λιγότερο συχνά. Και φυσικά ένα από τα πιο σπουδαία φάρμακα που ανακαλύφθηκαν για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης είναι η αναστολή μεταδευτικού ενζήμου αγκιοτενσίνης, τα ACE inhibitors, και οι ανταγωνιστές υποδοχέων αγκιοτενσίνης, ή αλλιώς ARBs. Οι β' bloggers που βλέπουμε εδώ συνήθιζαν να είναι πρώτης γραμμής θεραπεία, ωστόσο πλέον έχουν περάσει στη δεύτερη γραμμή και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί. Τα διουρητικά λοιπόν θα λειτουργήσουν με έναν τρόπο ώστε να μειώσουμε το προφορτίο μας, να μειώσουμε δηλαδή τον όγκο που έχει να διαχειριστεί η καρδιά για να διοχετεύσει τις αρτηρίες στο αίμα. Οι αναστολής διάβλωνας βεστίου, απ' την άλλη, θα μειώσουν το μεταφορτίο, το τι βλέπει μπροστά της η αριστερή κοιλία, το πόσο μεγάλη είναι ο περιορισμός των αγγείων που καλείται να εξωθήσει το αίμα. Και τέλος έχουμε τους αναστολείς, τους αλφαμέα και τα ARBs, όπως είπαμε, που κάνουν και τα δύο. Μειώνουν τόσο το μεταφορτίο όσο και το προφορτίο. Και φυσικά οι beta blockers, πολύ σημαντική, οι οποίοι όμως δρούν με έναν λίγο διαφορετικό μηχανισμό. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να μειώνουν την καρδιακή συχνότητα, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο η καρδιά για να διαχειριστεί τον όγκο αυτό που έχει να διαχειριστεί, περισσότερο χρόνο να γεμίσουν οι κοιλίες και να κάνουν σωστά τη συστολή και τη διαστολή. Βέβαια υπάρχουν και άλλα φάρμακα, όπως οι αλφα blockers, οι αναστολής ρενίνης, αλφα αγωνιστές και ανταγωνιστής του υποδοχέα της ενδοθυλίνης, που είναι δεύτερης γραμμής και σε πιο ανθεκτικές καταστάσεις υπέρτασης. Λοιπόν, δεν θα σταθώ στο μηχανισμό όλων των φαρμάκων, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε έτσι δύο βασικά πράγματα, ότι ο αναστολέας του μετατρεπτικού ενζήμου δρά εδώ ακριβώς, δεν μετατρέπει δηλαδή την αγκιοτενσίνη 1 σε αγκιοτενσίνη 2 και αυτό έχει επίδραση τόσο στους α1 υποδοχείς όσο και στους α2. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν το είπαμε, το λέμε τώρα, ξεκινάμε με αυτό το φάρμακο πρώτα, εκτός αν υπάρχουν αντενδείξεις, και εάν δεν είναι τόσο αποτελεσματικό θα προτιμήσουμε τους ARBs. Είναι πολύ καλό φάρμακο η αλφαμέα, ωστόσο έχουν και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Και βλέπουμε εδώ και τους ανταγωνιστές του υποδοχέα της αγκιοτενσίνης, όπου εκλεκτικά εμποδίζουν την αγκιοτενσίνη 2 να δράσει στον α-ΤΑΦ1 υποδοχέα. Ωστόσο, ο α-ΤΑΦ2 μένει ελεύθερος να λειτουργήσει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πινακάκι που λέει συνοπτικά τις κατευθυντήριες οδηγίες γενικά στο γενικότερο πληθυσμό, σε μη επιπλεγμένη υπέρταση. Αυτό που λέμε ουσιαστικά είναι ότι θα ξεκινήσουμε με διπλό συνδυασμό. Καλό θα ήταν το ένα μας φάρμακο να είναι στην κατηγορία που είπαμε είτε αλφαμέα είτε ARB και το δεύτερο φάρμακο είτε αναστολέας διάβλωνας βεστίου είτε διουρητικό. Φαίνεται από μελέτες που έχουν γίνει και δεν σας τις παραθέτω για να μην σας κουράσω ότι η αναστολή διάβλωνας βεστίου είναι πιο αποτελεσματική στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου από ότι τα διουρητικά σε ποσοστό της τάξης και 20%. Ωστόσο τα διουρητικά είναι ένα πολύ καλό εργαλείο στη φαρέτρα μας για όσους έχουν και καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν λοιπόν δεν καταφέρουμε να ρυθμίσουμε
την αρτηριακή πίεση με το διπλό συνδυασμό, καταφεύγουμε σε τριπλό συνδυασμό. Αυτά που είπαμε δηλαδή και τα τρία μαζί με το ACE inhibitors και τα ARB, θα βάλουμε και αναστολή διάβλων και διουρητικό. Όπως είπαμε, θυμίζω, το διουρητικό που χρησιμοποιείται συνήθως στους συνδυασμούς, αλλά και στα φάρμακα που υπάρχει ο συνδυασμός σε ένα χάπι προφανώς, είναι οι θιαζίδες, υδροχλωροθιαζίδη πιο συχνά. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε και τη φουροσεμίδη σε αυτούς που έχουν νεφρική ανεπάρκεια. Από φάρμακα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν αναστολή διάβλων, πολύ συχνό είναι και η αμνοδιπίνη, αλλά και όλα αυτά που είπαμε πριν. Και πάμε στο τρίτο βήμα, όπου είναι η ανθεκτική υπέρταση. Όταν λοιπόν δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Μισό λεπτάκι, την έχω εδώ. Όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε την αρτηριακή πίεση, όταν έχουμε αρτηριακή πίεση πάνω από 140 με 90, παρόλο που παίρνει τρία φάρμακα, εκ των οποίων το ένα είναι οπωσδήποτε διουρητικό. Πρέπει να σκεφτούμε τι φταίει σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά, το νούμερο ένα, αυτό που σημαίνει πιο συχνά, είναι η μη συμμόρφωση του ασθενούς. Έχουμε ασθενείς πολύ συχνά, είτε νέους που λένε «έλα μωρέ, τώρα θα το φτιάξω», είτε γυραιότερους που έχουν προβλήματα και δεν παίρνουν σωστά τα φάρμακά τους. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε αυξημένη κλινική υποψία για δευτεροπαθή αρτηριακή υπέρταση. Είναι πολύ πιθανό. Ο λόγος που δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε είναι γιατί δεν έχουμε αντιμετωπίσει το αίτιο που την προκαλεί. Φυσικά, το καλύτερο φάρμακο, η πρώτη επιλογή να προσθέσουμε στον τριπλό μας συνδυασμό είναι η σπίρονολακτόνη. Και παραμένει αμφίβολη θέση της νεφρικής απονεύρωσης, σε καταστάσεις που η πίεση δεν μπορεί να ελεγχθεί με τίποτα. Γυρνάμε εδώ, βλέπουμε τους beta blockers, οι οποίοι είπαμε ότι χρησιμοποιούνται ως δεύτερης γραμμής ανθυπερτασικά, κυρίως όταν μιλάμε για ασθενείς που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, είναι στεφανιαίοι ασθενείς, μετεμφραγματικά, έχουν κολπική μαρμαριγή, είναι νεαρές γυναίκες που πρόκειται να, ή πρόκειται να μείνουν έγκυες. Φοβόμαστε και την υπέρταση της κύσεως. Οπότε αυτό το φάρμακο είναι αρκετά καλό. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ με τις υποκατηγορίες και το τι θα κάνουμε σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις συνοσιρότητες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία μιλάει για τέσσερις πολύ σημαντικές συνοσιρότητες, που είναι η στεφανία νόσος, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η καρδιακή ανεπάρκεια με μη διατηρημένο κλάσμα και η κολπική μαρμαριγή. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι, όπως είπαμε, στους στεφανιαίους θα συνεισφέρει σημαντικά ένας beta blocker μαζί με τον αναστολέα μας, μαζί με τον ACE ή με το ARB μας. Φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αναστολέα διάβλων ασβεστίου. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και διουρητικό και όλα αυτά να συνδυάζονται μεταξύ τους. Εννοείται δεν συνδυάζουμε ποτέ έναν αλφαμέα με έναν ARB. Ανήκουν στην ίδια κατηγορία, θα τον πεθάνουμε τον ασθενή. Ωστόσο, μπορούμε να δοκιμάσουμε διάφορους συνδυασμούς και να δούμε τι λειτουργεί καλύτερα για τον ασθενή μας. Αυτά που είπαμε πριν για το γενικότερο πληθυσμό ισχύουν και για τους επιμέρους πληθυσμούς και τις συνοσιρότητες, εννοώ για τον τριπλό συνδυασμό και για την ανθεκτική υπέρταση. Σε όσους έχουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, θα προτιμήσουμε έναν αλφαμέα με έναν αναστολέα διάβλων ασβεστίου, όπως και στο γενικό πληθυσμό, ή ένα διουρητικό, αγγείλει συνήθως. Ωστόσο, εάν η νεφρική ανεπάρκεια είναι πολύ προχωρημένη, μιλάμε για αιμοκαθερόμενους ασθενείς, με υπερκαλιεμίες, θα αποφύγουμε τη χρήση των αλφαμέα και των ARBs, γιατί θα τους προκαλέσουμε πρόβλημα αντί να τους βοηθήσουμε. Παρόλο που στα πρόωρα στάδια έχει και νεφροπροστατευτική δράση ένας αλφαμέα. Σε όσους έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, θα βοηθήσει πάρα πολύ, όπως είπαμε και πριν, το διουρητικό, για να μειώσουμε το προφορτίο και τον όγκο που έχει να διαχειριστεί η καρδιά. Και τέλος, στην κολπική μαρμαριγή θα επιλέξουμε πάλι μαζί με τον αλφαμέα μας και το ARB μας, έναν beta blocker. Εδώ έχω απλά κάποια παραδείγματα. Τι σημαίνει, ας πούμε, εξατομικευμένη θεραπεία. Ανάλογα με τον ασθενή μας, επιλέγουμε και μια κατάλληλη αγωγή. Δεν θα σας κουράσω, έχω απλά αυτά τα παραδείγματα εδώ. Τα είπα πιο αναλυτικά πριν, που είχαμε μπροστά και τα guidelines. Τώρα, φυσικά, υπάρχουν και κάποιες αντενδείξεις χορήγησης των υπερτασικών. Ας πούμε, σε έναν ασθενή με ουρική αρθρίτιδα, δεν θα δώσουμε υποδενή διουρητικά. Έχουμε και τις σχετικές αντενδείξεις, ωστόσο, το λέει και το όνομά τους είναι σχετικές, θα επιμείνω στις απόλυτες. Βίτα μπλόκερς δεν θα δώσουμε σε ασθενείς που έχουν άσθημα, εξαιτίας και της αδρεναλικής τους δράσης και του βροχόσμου που μπορεί να προκαλέσουν. Φυσικά, δεν βλέπω και καλά. Ναι, δεν θα δώσουμε σε ασθενείς που έχουν βραδικαρδία, γιατί ρίχνει τις φύξεις και την καρδιακή συχνότητα ένας βίτα μπλόκερ. Και σε όσους έχουν μεγάλου βαθμού μπλοκ.
Αναστολή διάβλων. Η βεραπαμίλη και η λιδιαζέμη έχουν απόλυτε. Οι διδροπυριδίνε, η αμνοδιπίνη και αυτή η κατηγορία έχουν σχετικέ. Θα το αποφύγουμε σε ταχυκαρδία. Ίσως να μην είναι τόσο αποτελεσματικά σε καρδιακή ανεπάρκεια με μη διατηρημένο κλάσμα. Και φυσικά έχουμε και τα ΑΜΕΑ και του ARBs, όπου δεν πρέπει να δίνονται, όπω είπαμε, σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, σε μοκαθερόμενου ασθενεί, σε υπερκαλιεμία, σε έγκυε γυναίκε, γιατί μπορεί να βλάψουν το έμβριο, και σε αγκιογενέ σίδημα. Εντάξει, ΑΜΕΑ φυσικά. Αυτή είναι και μια πολύ γνωστή και συνήθη ανεπιθύμητη ενέργειά του. Είναι το αγκιογενέ σίδημα και ο βήχας, αλλά εντάξει, αυτό δεν μας πειράζει τόσο, εκτός και να πειράζει την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Λοιπόν, θέλω να κρατήσουμε ότι η αρτηριακή υπέρταση είναι μια πολύ σοβαρή συνοσιρότητα που πλήττει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παγκοσμίως. Και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός που πάσχει από αρτηριακή υπέρταση. Είναι ένας σιωπηλός δολοφόνος, και αυτό γιατί πολύ δύσκολα διαγνώσκεται έγκαιρα. Πολλές φορές διαγνώσκεται όταν έχει ήδη προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. Είναι μείζον παράγων κινδύνου καρδιαγιακών συμβαμάτων και είναι πολύ σημαντική, όπως είπαμε, και η διερεύνηση βλάβης των οργάνων στόχων που έχουν πληγεί από την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Πολύ σημαντική φυσικά η έγκαιρη και έγκαιρη διάγνωση, αλλά και η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής που θα ακολουθήσουμε, γιατί όπως ξέρουμε στην ιατρική δεν θεραπεύουμε ασθένειες, αλλά θεραπεύουμε ασθενείς. Και φυσικά τέλος πρέπει να έχουμε αυξημένη κλινική υποψία για να συμμορφώνεται στη συμμόρφωση του ασθενούς. Οπότε όταν έχουμε απορρίθμιση της αρτηριακής πίεσης ή εμφάνιση ανθεκτικής υπέρτασης, πρέπει πάντα να εξετάζουμε εάν ο ασθενής μας παίρνει σωστά τα φάρμακά του. Σας ευχαριστώ πολύ.